να δούμε το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ, το σχόλιο του κινήματος αλλαγής, Χρήστο, για όλα όσα έχουν γίνει την τελευταία μία ώρα. Φαίνεται ότι ξεκινά μια πολιτική θύελλαλήνα, καθώς τις τελευταίες ημέρες η αξιωματική αντιπολίτευση και το κίνημα αλλαγής είχαν κορυφώσει την κριτική τους για την απόπειρα παγίδευσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Σήμερα λοιπόν, μετά τις δύο αυτές παρετήσεις, τις ηχηρές αυτές παρετήσεις εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για την υπόθεση των πιθανών υποκλοπών, πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την επίσκεψη που έκανε και την ενημέρωση που είχε στην αρχή ανταγωνισμού, έκανε λόγο για ομολογία ενοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι όλο το τελευταίο διάστημα είχαμε αποκαλύψεις οι οποίες διαδέχονταν η μία την άλλη και αυτό οδηγεί σε ένα κουβάρι αποκαλύψεων. Εκτίμησε πάντως πολιτικά ότι τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, δεν του σώζει ούτε η παρέτηση του κυρίου Δημητριάδη, ούτε πολύ ακόμα περισσότερο η παρέτηση του επικεφαλής της ΕΥΠ. Εκτιμούν ότι υπάρχει ενοχή κεντρικά πια στην κυβέρνηση και ότι θα πρέπει όλα να έρθουν στο φως και να αναδειχθούν οι ευθύνες. Πρέπει εδώ να σου πω ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης στο Ευρωκοινοβούλιο το τελευταίο διάστημα και μετά από επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ζήτησε όλα τα στοιχεία από την Επιτροπή της Κομισιών πια να έρθουν στην Ελλάδα για να ενσωματωθούν στην έρευνα. Ενώ στο ΠΑΣΟΚ τώρα, το κίνημα αλλαγής, ο πρόεδρος του οποίου βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ υποστηρίζουν ότι θέση της Δημοκρατικής Παράταξης και προτεραιότητα είναι να πέσει άπλετο φως στην έρευνα που έχει ξεκινήσει η δικαιοσύνη με την έρευνα και να φωτιστεί κάθε πλευρά της υπόθεσης. Εκτιμούν επίσης ότι δεν μπορεί καμία βαλβίδα αποσυμπίεσης, όπως βλέπουν, χαρακτηρίζουν την παρέτηση Δημητριάδη, να σώσει τα προσχήματα και να δώσει λύση στην κατάσταση έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, αλλά απαιτείται άπλετο φως για να αποκαλυφθούν ποιος έκανε χρήση του Predator στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις. Το ρεπορτάζ τρέχει. Για οτιδήποτε νεότερο και εσύ και η Σοφία Φασουλάκη θα μας ενημερώσετε.